Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και Δήμητρα. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, και τον κύριο Χαράλα Μπογκότση, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά και πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλώς μας ήρθατε. Και να πάνε όλα καλά και σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας, λίγο έτσι, έχω περιέργεια. Έχει λίγο. Πάμε προς τα Χριστούγεννα, λίγο η αγορά ζεσταθεί, ενεργοποιηθεί, είχαμε και τις εκπτώσεις, έχουμε Black Friday την Παρασκευή. Κάνετε και εσείς διάφορα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το Black Friday πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι μια μέρα έχει που πιάσει. Έχει πιάσει και μάλιστα υπολογίζονται οι πωλήσεις ότι αυξάνονται περίπου πάνω από 200% λόγω των πολύ μεγάλων εκπτώσεων που κάνουν τα καταστήματα. Γενικά θα έλεγα ότι εδώ και αρκετούς μήνες με τη νέα κυβέρνηση έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Αυτό ερμηνεύεται ότι ο κόσμος, και πρέπει να το δούμε σωστά, από τα χρήματα που είχε στο σεντούκι του, ξοδεύει παραπάνω με την προσδοκία των καλύτερων ημερών. Υπάρχουν κάποιες μικρές επενδύσεις, πολύ μικρές, πολύ μικρού μεγέθους, γιατί ουσιαστικά πρέπει να πούμε ότι πέρα από την πολύ καλή ψυχολογία, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακόμα δεν έχουν γίνει, έχουν ανακοινωθεί. Δηλαδή, περιμένουμε τη μείωση φορολογίας του 28-24, περιμένουμε τη μείωση των εισφορών που ανακοινώθηκε, αλλά δεν έχουν γίνει χειροπιαστές. Όμως, όπως λέγαμε πάντα, η ψυχολογία παίζει ρόλο. Και με αυτή την ψυχολογία θεωρούμε ότι τώρα η αγορά πάει λίγο καλύτερα. Θεωρούμε ότι τα Χριστούγεννα θα υπάρχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν έχει βάθος και ελπίζουμε πολύ σύντομα να πάρθουν τα μέτρα, γιατί ο τελευταίος νόμος, ο αντιστοιχειακός νόμος. Επιπρόσθετα σε σχέση με αυτά που αναφέρατε. Δεν υπάρχουν μέτρα από την κυβέρνηση. Ναι, ναι. Υπάρχουν ανακοινώσεις ναι. που πρέπει να γίνουν πράξεις. Α, δεν αναφέρεστε και σε κάτι άλλο. Αναφέρεστε απλώς αυτά να γίνουν πράξεις, να νομοθετηθούν. Κοιτάξτε, πέρα από τα μέτρα, αν αύριο το πρωί μπουν οι μπουλντόζες, το λέω σχηματικά όπως το λέμε στο ελληνικό, αν αύριο το πρωί αρχίζουν μεγάλα έργα, αυτά όλα πάντα επιδρούν πολύ θετικά στην κοινωνία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πάντα έχει μετά αλυσιδωτές αντιδράσεις θετικές. Κάθε επένδυση μεγάλη, και δεν είναι τυχαίο το νομοσχέδιο που κατέθηκε, μιλάει για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις. Μιλάμε κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και με τις μικρές επενδύσεις, γιατί θυμίζω ότι το 95%, όπως θα μας πει και ο καθηγητής εδώ, το 95% των επενδύσεων σε μια οικονομία δικού μας τύπου είναι από μικρομεσαίες επενδύσεις. Η μεγάλη απλά σηματοδοτεί το γεγονός. Και το μεγάλο γεγονός σημαντικό. Αλλά θυμίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι το 99,2% των επιχειρήσεων και απασχολούν το 85% του εργατικού δυναμικού. Αυτές θα φέρουν την αλλαγή αύριο μέσα από μέτρα και προϋποθέσεις που υπάρχουν. Εδώ να μην ξεχάσουμε ότι το τραπεζικό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, εδώ θα ερχόμαστε. Ναι. Δεν είναι το κομμάτι του δανεισμού των επιχειρήσεων. Και το, όχι, τη λειτουργία των τραπεζών αυτή καθεαυτή. Είναι αυτό και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Το δεν υπάρχουν σήμερα τράπεζες. Ναι, και ξέρετε ότι αυτό δεν μπορεί να στηρίξετε πάριστον σε μια. Στην ουσία και λύθη είναι. Δεν κάνουν κάποια δουλειά. Δεν επιτελούν το ρόλο τους στην οικονομία. Σε μια οικονομία ελεύθερης αγοράς που έχουμε εμείς, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει χωρίς τραπεζικό σύστημα. Και βεβαίως γι' αυτό και εμείς θέλουμε γρήγορα το θέμα των κόκκινων δανείων, που είναι μεγάλο θέμα, να ολοκληρωθεί, οι τράπεζες να λειτουργήσουν, να υπάρχουν. Γιατί αν δεν έχεις χρήμα από την τράπεζα, δεν πέσει ρευστό στην αγορά, απλά όπως λέμε, δεν μπορείς να περιμένεις ούτε ανάπτυξη ούτε καλύτερες μέρες. Κύριε Γκότση, αυτό το πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια θεωρείτε ότι είναι αρκετό? Ο Ηρακλής, ο περιβόητος Ηρακλής. Είναι καλό, αλλά όχι αρκετό. Αλλά να μπω λιγάκι έτσι στην κουβέντα που ξεκίνησε ο Γιάννης. Συμφωνώ σαφώς ότι το κλίμα και το περιβάλλον βοηθάει την επιχειρηματικότητα. Όμως δυστυχώς τα πράγματα και κυρίως το θέμα της αγοράς, της κατανάλωσης, βλέπουμε τα νούμερα ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξα. Το πρώτο εξάμεινο είχαμε μια πτώση δυστυχώς της κατανάλωσης κατά 1,6%, κάτι το οποίο κράτησε και την ανάπτυξη έτσι σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2%. Επίσης είδαμε μια έρευνα του Συλλόγου, νομίζω, Εμπόρων Αθηνών πριν από 10 μέρες περίπου, όπου και εκεί η εκπτωτική περίοδος δεν πήγε καλά η τελευταία και γι' αυτό σκέφτονται να την καταργήσουν και τέτοια. Τώρα για την Black Week, γιατί δεν πρόκειται για Black Friday. Ναι, σωστά. Έτσι, για την Black Week, νομίζω τα πράγματα δείχνουν ότι έχουν μια δυναμική, επειδή σε μια έρευνα φάνηκε ότι το 70% των καταναλωτών σκέφτονται να πραγματοποιήσουν κάποιες δαπάνες αυτή την εβδομάδα. Άρα τελικά αυτό, παίζει ρόλο η ψυχολογία αυτό, λοιπόν, ή δεν παίζει? Τώρα πάντα παίζει ρόλο. Το θέμα είναι ότι πέρα από την ψυχολογία θα πρέπει να γίνονται και πρακτικά βήματα και να αναβάλλονται μέτρα τα οποία να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, αλλά και από την άλλη πλευρά και την
και τους καταναλωτές, ώστε να προχωρήσουν έτσι στην... Αυτό το μέρισμα που θα μοιράσει τώρα η κυβέρνηση σε διάφορες ομάδες... Κοιτάξτε, να σας πω για το μέρισμα. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, έτσι, γιατί πραγματικά υπάρχει μια σύγχυση και κυρίως στον κόσμο, εάν τα υπερπλεονάσματα είναι θετικά ή αρνητικά για την πορεία της οικονομίας. Φαντάζομαι ανάλογα πώς μαζεύονται τα χρήματα. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά επειδή ξέρουμε περίπου από πού προέρχονται τα χρήματα. Από υπερφορολόγηση. Προέρχονται κυρίως από τους φορολογούμενους και μάλιστα από μισθωτούς και συνταξιούς, οι οποίοι κατ' εξοχήν είναι αυτοί που στηρίζουν την κατανάλωση. Θεωρώ ότι εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι. Συνεπώς, θα πρέπει μάλλον να σχεδιάσουμε. Αντί να σχεδιάζουμε, άποψή μου είναι προσωπική, τη μόνιμη καθιέρωση κάποιων βοηθημάτων, απ' τη μία να σχεδιάσουμε την μη ύπαρξη υπερπλεονασμάτων, ώστε τα χρήματα να μένουν στην οικονομία μας και να κυκλοφορούν. Και το ένα είναι αυτό. Νομίζω και το δεύτερο είναι για να το επικαιροποιήσω και λιγάκι, επειδή είχαμε αυτά τα γεγονότα χθες το βράδυ με τις καταστροφές, πώς θα πρέπει να σκεφτούμε σιγά-σιγά. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή θα φέρνει πολύ συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα και καταστροφές, να δημιουργήσουμε ένα ταμείο πρόνοιας, όπως λέμε στα οικονομικά, το οποίο να κρατάμε στην άκρη για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ώστε να προλαμβάνουμε ίσως και με κάποια έργα τέτοιες καταστάσεις, αντί να σκεφτόμαστε συνεχώς. Η κυβέρνηση πάντως είχε πει ότι τα έξτρα χρήματα θα τα έδινε στην ανάπτυξη και τώρα που τα έχει στο χέρι της, αυτό θα τα λίγο σε αντιπολίτευση. Πάλι τα μοιράζει σε ομάδες πελατειακά, κάπως να το πω έτσι. Εντάξει, κοίταξε να πω κάτι. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Ούτως ή άλλως είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι μια χαρά. Είναι αντιπαραγωγική πρακτική. Αλλά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο τόνος αυτή τη στιγμή πέφτει πιο πολύ έτσι, στην διευκόλυνση επιχειρηματικότητας. Μιλώ για τα φορολογικά κυρίως και μιλώ για το 1,2 δις περίπου που μοιράζει ο προϋπολογισμός του 2020, εκ των οποίων τα 280 πάνε σε ελαφρύνσεις σε μισθωτούς και σε συνταξιούχους, δηλαδή. Και το υπόλοιπο κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι, γύρω στο 1 δις περίπου, θα πάει σε ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν, βέβαια θα ήταν πολύ, αν θέλετε, ευγνωϊκότερα τα πράγματα, αν οι περιορισμοί δεν ήταν τέτοιοι που να απαγορεύουν στην κυβέρνηση να ξεπεράσει αυτό το 1,2 δις και να πάει στα 2 δισεκατομμύρια, όπου εκεί θα είχε περιθώρια να κάνει και ελαφρύνσεις. Διότι βλέπετε ότι δυστυχώς η μεσαία τάξη, στους οποίους λίγο πολύ όλοι συγκαταλεγόμαστε, από πλευρά φοροελαφρύνσεων δεν βλέπει τίποτα σε αυτή την φάση. Το είδαμε άλλωστε και σε αρκετά, θα έλεγα, έγκυρα δημοσιεύματα, ότι τα εισοδήματα μεταξύ 20 και 50.000 ευρώ, ότι υποφορούνται μόνο 17 ευρώ το χρόνο, κάτι το οποίο δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, η περίφημη κεντριακή πολιτική που συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Χατζηδοσίου έχει μπει στο ντουλάπι προς το παρόν. Αντίθετα, θα πρέπει αυτή τη στιγμή, νομίζω, να ενισχυθεί λιγάκι να ενισχυθούν τα εισοδήματα των χαμηλοσυνταξιούχων και των χαμηλομισθωτών, ώστε να ενισχυθεί στη συνέχεια η κατανάλωση, μέσα από την οποία κατανάλωση θα βρούνε και, αν θέλετε, αποδέκτες τα προϊόντα τα οποία παράγουν οι επιχειρήσεις. Ακόμα και η κυρία Λαγκάρντ, είδατε χθες την ομιλία, ότι αναφέρθηκε κυρίως σε αυτό το ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μόνο που μπορεί να βοηθήσει την ευρωπαϊκή γενικότερα οικονομία είναι μια ενίσχυση της ζήτησης και κυρίως βέβαια στις χώρες οι οποίες έχουν αυτά τα περιθώρια να δημιουργήσουν και κάποια ελλείμματα, όπως είναι η Γερμανία ή η Ολλανδία. Μισό λεπτό. Μήπως αν η κυβέρνηση τελικά πάρει τα κέρδη από τα ομόλογα που παρακρατούν οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, θα τις λύσει τα χέρια, μήπως αυτό είναι το κλειδί. Πόσο είναι το ποσό, είναι 2 δις. Κοιτάξτε, και αυτό θα βοηθήσει βεβαίως, δεν το συζητάμε, γιατί πρόκειται για περίπου. Μία πράξη δεν είναι το πρόβλημα. Καμία πράξη δεν είναι επομένως το πρόβλημα. Θέλει συντονισμένες προσπάθειες γενικά και με το Ηρακλής που είπατε προηγουμένως, δηλαδή με την απομείωση των κόκκινων δανείων, το οποίο και αυτό βέβαια θα απλωθεί σε βάθος χρόνου. Για 2 χρόνια είναι, δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθεί στα 2 χρόνια. Και πώς θα λειτουργήσει. Και πώς θα λειτουργήσει και αν θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε και τοποθετήσεις και συμφωνώ απόλυτα
με την τοποθέτηση του Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ότι αυτό δεν επαρκεί, διότι από τα 75 δισεκατομμύρια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν εξυπηρετούνται, τα 30 μόνο αφορά το Ηρακλής, τα 45 παραμένουν, είναι πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, μιλάμε 25% περίπου ακόμη. Και είναι και ένα ποσό που είναι χαμένο. Το εγώ να ρωτήσω κάτι τον Πρόεδρο. Ναι. Για τα φάντες να με ρωτήσουμε. Ναι, πριν πάμε στα φάντες, αν πάει ένας συναδελφός σας σε μια τράπεζα, έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, και ζητήσει, δεν λέω ηλικιώδες ποσό, 50, 60, 70.000 ευρώ δάνειο θα το πάρει. Ναι, με αν έχει να δώσει κάποιες υποθήκες, προσημειώσεις, αλλά όταν μετά από 10 χρόνια κρίσης ξέρεις ότι το 70% του πληθυσμού και των επιχειρήσεων χρωστάει, ο ιδανικός πελάτης αυτής της κατηγορίας είναι μια μικρή ομάδα. Άλλωστε, οι τρόποι που γίνονται σήμερα εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, πουθενά στην Ευρώπη, σε μια χώρα τέτοιου τύπου. Ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε ότι στη νέα λογική, εμείς συμφωνούμε μεταγενέστερα ότι η τράπεζα ας είναι και μέτοχος της επιχείρησης για να λειτουργήσει. Θέλω να κάνω μια διόρθωση και θα καταλάβετε το θέμα. Στην περίοδο της κρίσης συνέβη το εξής περίεργο. Μπορεί να ακούσετε και αύριο να διαψευστούμε και να λέμε ότι συνολικά η κατανάλωση μεγάλωσε. Δεν μειώθηκε, ακόμα παρά και αυτά που είπε ο αγαπητός φίλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Ποιο είναι το θέμα? Στην περίοδο της κρίσης, οι μεγάλες επιχειρήσεις ουσιαστικά σε κάποιους κλάδους ελέγχουν μέχρι το 60-70% των πωλήσεων. Τι έγινε δηλαδή? Έχουμε ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Γιατί ο μικρομεσαίος δεν είχε λεφτά, είχε χτυπηθεί από την κρίση και μεγαλώνει. Άρα, την ίδια στιγμή που θα λένε οι μικρομεσαίοι πέφτει η κατανάλωση για μας, τα εισοδήματά μας, σε αυτόν μεγαλώνει και συμβαίνει. Αυτή είναι η λογική λοιπόν των τραπεζών, ότι με αυτή τη λογική των τραπεζών είναι δεδομένο ότι γι' αυτό θέλουμε να τελειώσει το θέμα των κόκκινων δανείων, να υπάρξουν μέτρα και ένα μέτρο. Ναι, αν τελειώσει όμως το θέμα των κόκκινων δανείων με πώληση των δανείων σε funds, θα είναι μια καλή λύση. Θα σας πω για τα funds. Είπαμε σε κυβέρνηση, όπως έγινε σε πολλές άλλες χώρες και το λέμε συνέχεια, όταν πουλάς ένα ακίνητο δικό μου, είτε ως απλό πολίτη, είτε ως επιχείρηση, γιατί δεν μου το δίνεις το ποσό που του το δίνεις, δηλαδή αν το πουλήσει αύριο στο 20-30% της αξίας του, γιατί δεν πρέπει να, όπως έγινε και στην Κύπρο, για να δεν κάνω λάθος, και στην Ιταλία, να είμαι εγώ πρώτος αγοραστής. Δηλαδή, εγώ να το πάρω με αυτό το ποσό. Γιατί εμένα μου ζητάς το 100% στο φάντο πουλάς στο 30%. Εγώ νομίζω ότι εδώ η κυβέρνηση πρέπει να το ξαναδεί. Προεκλογικά έχει πει ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι σωστό. Γιατί το φάντο, όπως καταλαβαίνετε, ξέρει ότι ουσιαστικά, να πούμε μια αλήθεια, τι θα πάρει? Το κομμάτι από αυτόν για να βγάλει χρήματα μπορεί να πληρώσει. Μα το υπόλοιπο κομμάτι, δημοσίως έχω πει και το ξαναλέω, υπάρχει ένα κομμάτι που χρωστάει και δεν θα πληρώσει ποτέ. Και σε αυτό ή καταφέρεις να τον ξαναβάλεις στην παραγωγή, αλλιώς τον έχεις μόνιμα στην παραοικονομία, στη φοροδιαφυγή, γιατί αυτός δεν μπορεί να πληρώσει. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν. Έρχεται την Τετάρτη την εκδήλωση σας για την βράβευση. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο σταθμό μας, το One Channel. Είναι κάποιες που ξεχωρίζουν, αποτελούν και λίγο, θα λέγαμε έτσι, φάρο για την οικονομική ζωή. Καταρχήν να ευχαριστήσω και δημόσια το ΟΑΝ, το κανάλι σας, για την που έγινε χορηγός επικοινωνίας. Εμείς αυτές τις επιχειρήσεις ουσιαστικά βραβεύουμε στο πρόσωπό τους, επιχειρήσεις που κατάφεραν στην κρίση να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: είτε να αυξήσουν το προσωπικό, ή να έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, ή να αυξήσουν τον τζίρο τους, ή να έχουν μια καινοτομία, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης αγοράς μας. Βεβαίως έχουν πολλές επιχειρήσεις, αλλά θέλω να μείνω λίγο σε κάποιες ειδικές βραβεύσεις, πολύ σύντομα να σας πω. Βραβεύουμε έναν αστυνομικό που στο μάτι έδωσε μάχη γνωστό και στο πρόσωπό του την προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας στο συγκεκριμένο χώρο. Αν μου επιτρέπετε, με επιτέλου σήμερα στηρίξαμε την προσπάθεια του ΔΙΑ με τουρνικέ, με επιδέσμους που είναι πολύ σημαντικές, σώζουν ζωές. Στηρίζουμε επιχειρήσεις με μακρά ιστορία, μια επιχείρηση που ξεκίνησε πριν 30 χρόνια με ένα άτομο και σήμερα είναι επιχειρήση 150 ατόμων. Βραβεύουμε επιχειρήσεις οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη είτε του τουρισμού είτε του κέντρου της πόλης. Ουσιαστικά μέσα σε αυτές θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι και σε αυτή την εποχή υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν τρόποι μια επιχείρηση να κρατηθεί, να μεγαλώσει και με μήνυμα κυρίως, επιτρέψτε μου, ότι οι 600.000 επιστήμονες που λείπουν από την αγορά σε μια περίοδο κρίσης οικονομίας, έχουμε έλλειψη ειδικοτήτων, με ανεργία 20% έλλειψη ειδικοτήτων, να έρθουν οι τρόποι να γυρίσουν πίσω, γιατί αν έρθει η ανάπτυξη με το καλό και με το καλό και λείπουν αυτοί, και αλλά θα είναι αυτοί, και ένα κίνητρο, θα είναι μεγάλο έλλειμμα. Και να κλείσουμε αυτό, ναι. Μία κουβέντα πιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είχε δίκιο ο κ. Χατζηδασίου όταν είπε ότι το τραπεζικό σύστημα πράγματι δεν βοηθάει. Τα έχω πει, είναι άρρωστο το τραπεζικό σύστημα. Δεν έχει δυνατότητες μεγάλες αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσει. Όμως έχουμε φτιάσει την αγορά εταιρικών ομολόγων. Και η αγορά εταιρικών ομολόγων δεν απευθύνεται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την αγορά. Έχουμε βγάλει τουλάχιστον 15 ομόλογα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Αλλά απευθύνεται και στις μικρές επιχειρήσεις. Οι μικρές υγιείς όμως επιχειρήσεις, οι οποίες είναι κερδοφόρες και οι οποίες χρειάζονται κεφάλαια για να αναπτυχθούν και να ανταγωνιστούν και τους
και τους μεγάλους ανταγωνιστές τους. Λοιπόν, αυτές θα μπορούσαν κάλλιστα να τολμήσουν να βγουν στην αγορά εταιρικών ομολόγων, στην πλατφόρμα δηλαδή του χρηματιστήριου, και να αντλήσουν χρήματα. Και είμαι βέβαιος ότι όταν το τολμήσουν μία-δύο, όπως έγινε και με τις μεγάλες, εντάξει, ότι αυτή η αγορά θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα και θα βοηθηθούν και αρκετές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά νομίζω ήταν και προσωπική μου, αν θέλετε, έτσι, προσπάθεια, ώστε πέρα από τις μεγάλες επιχειρήσεις, που είναι καλό βέβαια και οι μεγάλες να αναπτύσσονται, γιατί αυτές δημιουργούνται μεγάλα εισοδήματα και τις εισαγωγές κτλ. Αλλά θα πρέπει και οι μικρές επιχειρήσεις και για τους λόγους που ανέφερε ο Γιάννης προηγουμένως να ενισχυθούν μέσω της αγοράς εταιρικών ομολόγων, που είναι μια αγορά πολύ υγιής και λειτουργεί θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Είστε καλά, καλό απόγευμα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και τώρα να κάνει ο coach την πρώτη αλλαγή. Βγαίνει η κυρία Κρουστάλη, έρχεται η κυρία Μπάγια Αντωνοπούλου. Καλή συνέχεια, Δήμητρά μου. Επίσης. Λοιπόν, και εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα υποδεχτούμε μαζί με την Μπάγια Αντωνοπούλου και τους πολιτικούς καλεσμένους μας.